Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ψηφοφόρους που με επέλεξαν και τους Δυτικομακεδόνες που στήριξαν έμπρακτα την υποψηφιότητά μου. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που κατατάχθηκα ως πρώτη γυναίκα στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα σε εκλεκτές συνυποψήφιες και είναι ιδιαίτερη τιμή που αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά δεύτερη δύναμη τόσο στον νομό Κοζάνης όσο και στη Δυτική Μακεδονία κατά μέσο όρο. Προφανώς το αποτέλεσμα αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα δουλειάς, στελεχών, φίλων, συνεργατών που δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό και ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα στη Δυτική Μακεδονία. Ταυτόχρονα στάλθηκε και ένα μήνυμα από δοκιμασία στη Νέα Δημοκρατία για τον άνευ προηγουμένου, θα λέγαμε, οικονομικό μαρασμό που βιώνει η περιοχή μας. Έχουμε λοιπόν χρέος να αγωνιστούμε ακόμη περισσότερο, να διεκδικήσουμε για την περιοχή μας, να διεκδικήσουμε για τη χώρα μας ένα καλύτερο αύριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις γιατί πρέπει να δούμε μια διαφορετική προοπτική, ένα διαφορετικό όραμα για την περιοχή μας, να δούμε την περιοχή μας να στέκεται και πάλι στα πόδια της. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι πολύ σημαντική η δεύτερη θέση για το νομό μας και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων όσων μας στήριξαν. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να μην σχολιάσω και το φαινόμενο της αποχής, το οποίο ήταν δυστυχώς ιδιαίτερα μεγάλο και στην περιοχή μας και είναι ένα στοίχημα όλων μας να καταφέρουμε να φέρουμε τους ανθρώπους στις κάλπες. Πρέπει να ξαναγίνει η πολιτική ελκυστική και είναι στο χέρι μας να το καταφέρουμε αυτό. Θα αγωνιστούμε, θα διεκδικήσουμε και πιστεύω ότι τελικά θα το καταφέρουμε.